Όντως, κύριε Τσαμπέ, ήταν ένα πλούσιο, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, συνέδριο, πλούσιο τόσο σε περιεχόμενο ουσιαστικό σε σχέση με το καινούργιο μας καταστατικό που ψηφίστηκε με αρκετές αλλαγές, όσο και σε σχέσεις, γνωριμίες από ανθρώπους, μέλη του κόμματος, από πιο παλιούς μέχρι πιο καινούριους. Χαρακτηριστικά αυτού του συνεδρίου θα μπορούσα να πω ότι ήταν ο τίτλος του, το πρώτο, πραγματικό πολύ εύστοχο, οξυγόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά οξυγόνο κυρίαρχα για την χώρα. Αυτός είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ο τρόπος και οι λειτουργίες της πραγματικά να δώσουν οξυγόνο που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν αρκετοί νέοι άνθρωποι. Νέοι σε ηλικία, νέα πρόσωπα, με πολλή προθυμία και για εθελοντισμό και πολλή όρεξη για δουλειά, κύριε Τσαμπέ. Αυτό είναι βασικό συστατικό που πρέπει να ενεργοποιηθεί στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία ήδη το έχει κινητοποιήσει, ήδη έχει αρκετούς εθελοντές και αυτό το είδαμε και στις διαδικασίες του συνεδρίου. Όλα κύλησαν ομαλότατα, δεν υπήρχαν κάποιες αντιδικίες ή εντάσεις όπως πολλοί θα ήθελαν ή περίμεναν. Ήταν ένα ομαλό στην εξέλιξή του συνέδριο και είδατε και τα αποτελέσματα βγήκαν ταχύστατα, θα έλεγα. Δηλαδή, υπήρξαν άλλες φορές που αργούσαν τα αποτελέσματα. Χτες το βράδυ, αργά τη νύχτα, είχαμε τα αποτελέσματα. Όποιος είχε υπομονή, τα έμαθε από πολύ τις πρώτες πρωινές ώρες. Σαφέστατα. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς, γιατί πραγματικά η έννοια μου ήταν η Κορινθία είχε τρεις υποψηφιότητες, όπου ήταν του κύριου Καλή, του Τέλη, του γιατρού μας, της κυρίας Βιβής Ξένου και της κυρίας Κατερίνας Οικονόμου. Πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία και εκεί η εκλογή των δύο κυριών. Δυστυχώς του γιατρού μας, Τέλη, του Καλού δεν ευδοκίμησε. Της κυρίας Οικονόμου που επανεξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή για δεύτερη φορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νέα κοπέλα για να τα λέμε και τα... Ακριβώς, είναι και σημαντική αναγνώριση για την ίδια κυρία Τσαρμπέ. Όπως και της Βιβής της Ξένου, μιας παλιάς νεοδημοκράτησας, από παλιά χρόνια έρχεται με μια συγκεκριμένη πορεία στον χώρο και αναγνωρίστηκε για μια φορά ακόμη και εκλέχτηκε. Αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για την Κορινθία, να έχει δύο μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Και με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την κυρία Ξένου. Αρκετά καλό. Να σας πω κάτι, εγώ πάντα σημασία... Καλά, ναι, αυτό είναι το τελευταίο, αλλά είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζεται η Κορινθία, τα στελέχη της Κορινθίας. Γιατί χρειάζεται η Κορινθία. Είναι πολύ σημαντικό για την Κορινθία να έχει μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη φορά λοιπόν καταφέραμε και εξελέξαμε δύο μέλη. Την Τετάρτη που μας έρχεται θα γίνει και η διαδικασία της εκλογής του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, όπου και εκεί θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία των εσωκομματικών, η Εκτελεστική Επιτροπή κλπ. Έτσι λοιπόν θα πάμε σε ένα ήρεμο Πάσχα, να ξεκουραστούμε κιόλας, γιατί δεν σας κρύβω ότι ήταν πραγματικά όλη αυτή η δίμηνη, τρίμηνη θα έλεγα, διαδικασία εσωκομματική αρκετά κουραστική. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό που βγήκε από το συνέδριο, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, ότι ο Μητσοτάκης κατάφερε να περάσει τις κύριες γραμμές του και επειδή υπάρχει δεδομένα έλλειψη ενημέρωση λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων. Τι ακριβώς λοιπόν έγινε σε αυτό το συνέδριο, τι αλλάζει στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον κατά τη δική σας ανάγνωση? Κοιτάξτε να δείτε, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όταν ήταν η διαδικασία της εκλογής του ιδίου, αλλά και τώρα είχε δηλώσει κάποια πράγματα, αλλαγές. Και η εστίασή του ήταν πραγματικά πώς γίνεται να αλλάξουμε πράγματα στη χώρα εάν δεν αλλάξουμε πρώτα τα του οίκου μας. Αυτό συνέβη και με την υπερψήφιση του καινούργιου μας καταστατικού. Είναι ο πρώτος λοιπόν πρόεδρος που έβαλε θητεία στον εαυτό του. Σας ρωτάμε για αυτά γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση με το κόψιμο της ΟΝΕΔ. Και ακούστηκαν κιόλας ότι υπήρχαν και κάποιες αποδοκιμασίες. Εσείς έγιναν αντιληπτές από εσάς αποδοκιμασίες. Και αν στήχησε σε αυτό το συνέδριο το κόψιμο της ΟΝΕΔ. Κύριε Τσαρμπέ, ακούστε να δείτε. Μέσα σε ένα πλαίσιο αλλαγών. Όπως ξέρετε υπάρχουν
ικανοποιήσεις και δυσαρέσκειες. Αυτό είναι υγιή κομμάτι. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε η ένταση που πολλοί θα επιθυμούσαν ή θα ήθελαν να συμβεί. Όλα κύλησαν, σας είπα, ομαλά. Πραγματικά είναι και άλλη μία αλλαγή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι έχει και μία άλλη πορεία. Θα τη δούμε από εδώ και μπρος. Πάντως η προθυμία όλων των μελών, με όποια ιδιότητα, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να εστιάσουμε, ότι όλοι έχουν πρόθεση καλή να αλλάξει παράταξη με προοπτική αλλαγή και αλλαγής και στη χώρα. Η εικόνα που σας δόθηκε είναι ότι αυτές οι επιτροπές, αυτοί που οι άνθρωποι που ψηφίστηκαν, θα υπάρχει συνεργασία με τον νέο πρόεδρο, με τον τρόπο που σκοπεύει να λειτουργήσει αυτό το κόμμα, ή όπως ακούγεται από κάποιους θα λειτουργήσει πιο προσωποκεντρικά η Νέα Δημοκρατία? Απεναντίας, κύριε Τσαρμπέ, είναι και κάτι το οποίο το είχα εστιάσει και στη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών στο νομό μας. Υπήρξε μια ημερίδα του οργανωτικού όπου εκεί ήταν η πλήρη διασαφήνιση πώς θα λειτουργήσει αυτή η παράταξη. Λοιπόν, άλλη μια σημαντική αλλαγή. Θα υπάρξουν επιτροπές, δεν είναι καθόλου προσωποκεντρικό. Έχει ανοιχτεί το παιχνίδι σε όλα τα μέλη, αν θέλετε, όχι μόνο στις επιτροπές. Ο λόγος στα μέλη, ένα από τα συνθήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει γίνει και πράξη. Είδαμε στις διαβουλεύσεις και του καταστατικού, αλλά και αυτών των 25 προτάσεων, που υπήρξε και άλλη μια ημερίδα στο συνέδριο, πραγματικά δίνει το λόγο στα μέλη, πραγματικά θα υπάρξει λόγο στα μέλη με εστιάσεις, με παρατηρήσεις, συστήνεται Επιτροπή Δεοντολογίας και στην παράταξη, αλλά και στις νομαρχιακές επιτροπές. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό θα μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του. Εμείς σαν νομαρχιακοί ήδη στην πρώτη μας συγκρότηση που συγκροτηθήκαμε σαν σώμα, συζητώντας με τους συναδέλφους μου πλέον εκεί, το πρώτο μέλημά μας ήταν να συγκροτηθούν οι Δημητό και με τις Δημητέ, να συγκροτηθούν σε σώμα τους ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιοι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα οι θεματικοί τομείς θα συγκροτήσουν κάποιες ομάδες εργασίας. Θα συσταθεί η Επιτροπή Διοντολογίας και στην ομαρχιακή μας, κάτι το οποίο έλειπε. Είναι και άλλες ομάδες εργασίας και επιτροπές που θα συσταθούν, ούτως ώστε, αυτό ξέρετε γιατί γίνεται, κύριε Τσαρμπέ, γιατί έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή μελών, όπου θα ενεργοποιηθεί ο κόσμος και θα υπάρξει και πιο αξιοκρατία, αν θέλετε, έτσι, και πιο διαφάνεια στο τι κάνουμε. Ελπίζουμε όλα αυτά, γιατί δεν είναι απλά, είναι απλά να τα λέμε στα λόγια σε μια συνέντευξη ενός δύο λεπτού ή σε μια ομιλία μιας ώρας. Από εκεί και πέρα στην πράξη, πιστέψτε με, δεν είναι απλό. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ τρέξιμο. Εμείς έχουμε ήδη συνεννοηθεί, ήδη μετά το συνέδριό μας σήμερα από το πρωί βρίσκομαι σε επαφή με τα μέλη της Νομαρχιακής. Ήδη συζητήσαμε τα αποτελέσματα, έτσι, το ρεζουμέ του συνεδρίου και είπαμε να πάρουμε μία ανάσα, να κάνουμε Πάσχα. Και μετά το Πάσχα, αμέσως από την επόμενη μέρα από το Πάσχα, από την Τρίτη, θα ξεκινήσουμε τη δουλειά. Μία τελευταία ερώτηση. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε θητεία στον εαυτό του, να θεωρήσουμε ότι δείχνει το δρόμο και για τους αιώνιους βουλευτές, αιώνιους φοιτητές, αιώνιους γενικότερα. Θα τα δούμε στην πορεία σίγουρα. Πάντως περνάει έναν. Αυτό που επίσης συζητήθηκε στο συνέδριο, συζητήθηκε το θέμα των συνταγματικών αλλαγών. Δεν ξέρω πώς θα εμπλουτιστεί με λεπτομέρειες, να είστε σίγουρος όμως ότι θα είστε από τους πρώτους που, όταν αυτά αρχίσουν σιγά σιγά μετά από τη διαβούλευση που θα γίνει και την έρευνα, θα ενημερωθείτε για το τι μελιγενέστε. Μπορεί να είναι και κάτι από αυτό που λέτε εκεί μέσα, έτσι. Γιατί επειδή έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς αξιοποιούνται τα στελέχη, τα νεαρής ηλικίας, άμα βλέπουν κιόλας ότι κάποιοι έχουν τις θέσεις κατηλημένες
για 20-30 χρόνια όπως γινόταν στο παρελθόν με υπουργούς που αλλάζανε 10 υπουργεία διαφορετικά σε βάθος 20 ετίας, νομίζω ότι δεν έχει νόημα για τη νέα γενιά να ασχολείται. Ναι. Μια άλλη επιτροπή να σας ενημερώσω που θα συσταθεί και στο κόμμα αλλά και στις νομαρχιακές επιτροπές είναι οι επιτροπές αξιολόγησης. Τόσο των θεσμικών που κατέχουν τις θέσεις αλλά και μελών. Οπότε λοιπόν, ενεργοποιώντας και αυτή την επιτροπή που έχω στόχο να ενεργοποιηθούν αυτές όλες οι ομάδες εργασίας, οι επιτροπές, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και κάποια αποτελέσματα. Όταν λοιπόν είμαστε έτοιμοι να το λειτουργήσουμε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αλλά και των αποτελεσμάτων, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε εκτενέστερα για το τι σημαίνει αυτό και για το κόμμα αλλά και για την παράταξη αλλά και για τη χώρα. Έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα.